Και πάμε για το γλυκάκι της ημέρας. Θα φτιάξουμε κουραμπιέδες. Το πιο χριστουγεννιάτικο γλυκό μαζί με τα μελομακάρονα. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ ιδιαίτερη συνταγή, πάρα πολύ οικονομική συνταγή. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να το φτιάξουμε. Για τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο λούρπαξ σε θερμοκρασία δωματίου, 220 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μισό κουταλάκι του γλυκού βανίλια σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού ανθόνερο, ένα κουταλάκι του γλυκού λικέρ πικραμύγδαλο, 200 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ ανάλατο καβουρδισμένο, 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μία πρέζα αλάτι. Για τη σύνθεση, μία κουταλιά της σούπας ανθόνερο και 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο Lurpak ανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια, οπότε θέλω να πάρετε τη μεγάλη συσκευασία και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κουραμπιέδες, υπολογίστε το από την προηγούμενη μέρα, αφήστε το όλο το βράδυ έξω στη θερμοκρασία δωματίου. Θέλω να είναι μαλακό, κοιτάξτε. Άμα είναι μαλακό και είναι σε αυτή την υφή που βλέπετε τώρα, τότε το βούτυρό μας θα αφρατέψει πάρα πολύ καθώς θα το χτυπήσουμε μαζί με την άχνη ζάχαρη. Τώρα, βάλτε το βούτυρο μέσα στον κάδο του μίξερ. Κοιτάξτε, πολύ απλά, επειδή είναι μαλακό. Το κουταλάκι το κόβει και είναι τέλειο. Λοιπόν, έχουμε ρίξει το βούτυρο στον κάδο του μίξερ. Θα προσθέσω μέσα την άχνη ζάχαρη. Εδώ. Κλείνουμε το μίξερ και αφήνουμε στην αρχή σιγά σιγά να χτυπηθεί το μείγμα μας. Μέχρι που να ανακατευτεί η άχνη ζάχαρη με το βούτυρο. Λίγο ακόμα. Εδώ. Και μόλις γίνουν όλα μία μάζα, δυναμώνουμε το μίξερ. Και ήρθε η ώρα να πιείτε καφέ. Το μίξερ είναι τέρμα. Θέλουμε να αφρατέψει πολύ το μείγμα, οπότε φεύγω έξω και θα γυρίσω σε 10-15 λεπτά μόλις αφρατέψει το μείγμα για να συνεχίσω τη συνταγή μου. Μετά από 15 λεπτάκια, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Το βούτυρο έχει γίνει σαν σαντιγί, έχει αφρατέψει πάρα πολύ. Ανά 2-3 λεπτάκια με μία μαρή θα παίρνετε τις άκρες από το μίξερ για να φροντίσετε να χτυπηθεί όλο το βούτυρο καλά. Και το πρώτο σημαντικό κομμάτι για να πετύχουν οι κουραμπιέδες είναι αυτό, το καλό χτύπημα. Τώρα, προσθέτουμε όλα τα αρωματικά μας μέσα στο βούτυρο και χτυπάμε πάλι. Έχω βανίλια στη σκόνη, βανιλίνη, εδώ. Έχω λίγο ανθόνερο. Και προαιρετικά βάζουμε λίγο λικέρ πικραμύγδαλο. Τώρα, ανακατεύουμε τα αρωματικά μας, εδώ. Τέλεια. Και το πρώτο στάδιο της συνταγής μας μόλις τελείωσε. Δηλαδή, το βούτυρο έχει αφρατέψει. Κοιτάξτε εδώ, έχει γίνει σαν σαντιγί. Και το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι το αμύγδαλο. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ αμύγδαλο φιλέ. Είναι θέμα γούστου. Αυτό όμως που θέλω πραγματικά να κάνετε είναι να καβουρδίσετε πολύ καλά το αμύγδαλο. Αναγκαστικά θα πρέπει, εφόσον χρησιμοποιήσω αμύγδαλο φιλέ, να σπάσω το αμύγδαλο με τα χέρια. Δεν θέλω να είναι ολόκληρο σε μεγάλα κομμάτια, γιατί θα μου κάνει δύσκολο να πλάσω τους κουραμπιέδες και θα σπάνε οι κουραμπιέδες καθώς θα ψήνονται μέσα στο φούρνο. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Τώρα έχω πάρει την απόλυτη πούδρα αμυγδάλου, γιατί έχω σπάσει το αμυγδάλο φιλέ. Και βέβαια αυτό σας λέω είναι θέμα γούστου. Σε κάποιους δεν αρέσει να είναι ψιλοκομμένο το αμυγδάλο, θέλουν πιο χοντροκομμένο. Οπότε τα αφήνω πάνω σας, κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και τώρα θα ανακατέψω αμύγδαλο με αλεύρι. Και εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο αλατάκι. Εντάξει. Θα βάλω και λίγο αλάτι. Βοηθάει το αλάτι και στη διαδικασία να δέσει περισσότερο το αλεύρι μαζί με το βούτυρο. Και τώρα, μπλουμ το ένα στο άλλο. Το βούτυρο δεν χωράει εδώ πέρα, οπότε αναγκαστικά θα ρίξω όλα τα υλικά μου εδώ μέσα στο βούτυρο. Είναι το πιο εύκολο γλυκό. Ειλικρινά δεν υπάρχει πιο εύκολο γλυκό για να κάνετε πιο εύκολο μπισκοτάκι Χριστουγέννων. Απλά πρέπει όντως να προσέξουμε πάρα πολύ τα στάδια που σας είπα. Δηλαδή το βούτυρο πρέπει να αφρατέψει, τα αμύγδαλα πρέπει να είναι καβουδισμένα. Τώρα το ανακάτεμα πρέπει να γίνει πάρα πολύ καλά, αλλά όχι πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή θέλει να δώσουμε προσοχή. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε να φτιάξετε κουραμπιέδες, θα είστε συγκεντρωμένοι, θα είστε εδώ, δεν θα κάνετε τίποτα άλλο και θα φροντίσετε να τους κάνετε σωστά. Λοιπόν. Γαντάκια, εδώ, και μπορείτε να ξεκινήσετε το ανακάτεμα λίγο με τη σπάτουλα, εδώ,
Και στη συνέχεια θα συνειδητοποιήσετε ότι το άλλο ανακάτεμα είναι πολύ δύσκολο με τη σπάτουλα και θα πρέπει να βάλετε τα χέρια σας. Αλλά μας αρέσει, σωστά. Διονύση, έλα εδώ αγόρι μου, θα σου μάθω να φτιάξεις κουραμπιέδες. Θέλω, τώρα που θα φτιάχνουμε τις κουραμπιέδες, να εξηγήσουμε σε όλο τον κόσμο, να μου πεις άμα είναι εύκολη, δύσκολη, τι σε προβληματίζει, οτιδήποτε απορίες έχεις εσύ, θα τις έχει και ο κόσμος, οπότε θέλω να μου τις πεις για να σου απαντήσω, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω ένα ταψάκι εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ. Και όπως βλέπεις το μείγμα μας, το ανακάτεψα λίγο με τη σπάτουλα. Ναι. Μου είναι δύσκολο να το ανακατέψω με τη σπάτουλα πια, γιατί... Έχει γίνει σαλάσμα. Μπράβο. Οπότε τι θα κάνω. Με τα χέρια. Ανακατεύω με τα χέρια. Μεταξύ έχει γίνει τόσο αφράτο το μείγμα, δεν μπορείς να διανοηθείς. Φορά γαντιά. Και δεν θέλω να παρανακατέψετε. Με το που δείτε ότι όλα τα υλικά ενωθήκανε μεταξύ τους, μην παρανακατέψετε γιατί θα πέσει ο όγκος από το βούτυρο. Οπότε δεν θα βγουν αφράτοι κουραμπιέδες και θα βγουν περισσότερο μπισκότα. Λοιπόν, τώρα κοίταξε εδώ. Εδώ το σημείο. Δοκίμασε. Η υφή δεν είναι σαν σαντιγί. Είναι σαν σαντιγί. Γιατί, γιατί αφαρτέψαμε σωστά το βούτυρο. Οπότε, και τώρα τι θα κάνουμε. Πού πονεί πετανόστιμη, φίλε. Λοιπόν. Δεν το αφήνεις να το φάμε. Κοίταξε εδώ. Πόσο εύκολα πλάθεται εδώ. Και μόλις βάλουμε τον κουραμπιέ εδώ, πατάμε λίγο στη μέση. Εδώ. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μία τρυπούλα. Όχι. Για να ψηθεί στον ίδιο χρόνο το εξωτερικό με το εσωτερικό, γιατί άμα το αφήσουμε flat, στη μέση θα είναι ομό. Και επίσης, επειδή θέλουμε να κάνει μια μικρή κούρμπα, γιατί στο τέλος θα ρίξουμε άχνη ζάχαρη από πάνω και θέλουμε η άχνη ζάχαρη να έχει ένα μικρό αυλάκι για να κάτσει και να μείνει εκεί πέρα. Οπότε, κοίταξε εδώ. Το βλέπετε το μείγμα πώς είναι. Σε περίπτωση που δεν βγει έτσι το μείγμα, τι έχει γίνει. Κάτι λάθος. Κάτι δεν έχουν κάνει σωστά. Οπότε σημαίνει ότι είτε δεν χτυπήσανε σωστά το βούτυρο, ή έχουν ακολουθήσει αλλουνού συνταγή. Γιατί η δικιά μας συνταγή τι κάνει, πάντα βγαίνει. Οπωσδήποτε τα αμύγδαλα να είναι σπασμένα καλά και δεν θα κάνω εγώ άλλο, θα κάνεις εσύ. Πάρε λίγο μείγμα. Τι να κάνω εγώ. Πάρε λίγο μείγμα. Εδώ, απαλά. Δεν χρειάζεται αγάπη. Έτσι όπως είναι μπαλάκι, το βάζουμε εδώ δίπλα. Πατάμε λίγο με το χέρι. Ταπ. Και είναι έτοιμος. Είναι δύσκολο, για πες ρε φίλε. Όχι, το πάνω, ναι. Δηλαδή, ποιος δεν μπορεί να φτιάξει κουραμπιέδες. Εγώ. Όχι ρε φίλε, μπορείς. Για βάλ το πάνω. Μπαλάκι βάλ το. Μπαλάκι. Μπαλάκι, στρόγγυλο, στρόγγυλο. Βάλ το πάνω. Μην το πιέζεις, βάλ το μπαλάκι και πίεσε με το δάχτυλο. Αυτός που έκανες τώρα είναι τεράστιος. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μου. Και κοίταξε εδώ, βλέπεις που εσένα έχει κυτρινίσει και εμένα είναι άσπρη. Ναι, ναι. Γιατί έχει κυτρινίσει το δικό σου. Δεν ξέρω. Γιατί τον έπλασες πάρα πολύ ώρα με τα χέρια. Okay. Και πάρα πολύ δυνατά. Όσο περισσότερο δουλεύουμε το μείγμα, τόσο περισσότερο κυτρινίζει. Οπότε, πολύ απαλά εδώ, με αγάπη, κάντε τους μικρούς, κάντε τους 20 γραμμάρια. Δεν μας πειράζει. Καλύτερα μικρή παρά μεγάλη κουραμπιέδες. Εδώ. Και πατάμε εδώ. Για δες. Τώρα ήσουν καλύτερος. Πολύ ωραίος. Εντάξει. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνουμε. Επειδή έχω μία δουλίτσα, ναι. Θα συνεχίσεις να φτιάχνεις κουραμπιέδες. Δεν θα αργήσω. Με το που γίνει το πρώτο ταψί, 180 βαθμούς, 20-25 λεπτά, okay. Βγάζεις, αφήνεις να κρυώσουν. Εντάξει. Βάζεις το επόμενο ταψί, το επόμενο ταψί, το επόμενο ταψί. Θα βγάλει 4-5 ταψιά και μετά θα πάμε να τους πουλήσουμε στην πλατεία. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Άντε, τα λέμε. Το έβγαλε στο μεροκάματό σου. Μην πιέζεις πολύ. Δεν το πιέζω πολύ. Και θες που τώρα πόσο το έκανες. Είναι πάρα πολύ μικρό σχέση με τα υπόλοιπα. Έλα. Συγγνώμη, δεν πήγα για καφέ, τώρα θα πάω. Είναι σημαντικό την όλη διαδικασία να την κάνουμε με γάντια. Γιατί. Γιατί θα κολλάει στα χέρια μας το υλικό. Γιατί μεταφέρουμε τη θερμοκρασία από τα χέρια μας στο βούτυρο, λιώνει το βούτυρο και οι κουραμπιέδες μας δεν θα βγουν αφράτη. Τι. Πιστεύεις ότι αυτοί οι κουραμπιέδες θα βγουν σωστοί τις που σου έχω κάνει. Ναι. Ακόμα και ο πλέον άσχετος, δηλαδή εσύ, ναι, ναι. Μπορείς να φτιάξεις καλύτερους κουραμπιέδες από όλους τους φούρνους της Ελλάδος. Σοβαρά μιλάς, ναι. Τώρα, το πιστεύεις. Mm-hmm. Να σου πω κάτι. Δεν φορά δυο γαντάκια να έρθει να συνεχίσει να πάω δίπλα που έχω μια δουλειά. Όχι, okay, γιατί. Πού είναι. Τίποτα, ε? Μόνο αυτό έχεις. Ναι. Αυτό δουλεύεις. Έχω γίνει φλόρ. Ωραίος. Παιδιά, πάμε λίγο το break. Τις κάμερες. Έχω παραγγείλει καλαμάκια για το break σας. Το break. Και... Εσύ συνέχισε. Και σας παρακαλώ, γράψαμε τις κάρτες. Τέλεια, ωραία. Φεύγω, σας περιμένω έξω. Το κουραμπίγια στο Αζερμπαϊτζάν, το κουραμπίγια στην Τουρκία και οι κουραμπιέδες στα ελληνικά προέρχονται από τη λέξη κουρού που σημαίνει το ξηρό και το μπίγε που προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει το μπισκότο.
Έτσι, ουσιαστικά ο κουραμπιές είναι ένα είδος ξηρού μπισκότου. Και ήρθε η ώρα, επιτέλους, να ετοιμάσουμε τους κουραμπιέδες μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν κρυώσουν, θα έχουν γίνει αφράτοι, τέλειοι, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Τέλεια. Πώς με βλέπεις? Καλό. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα πώς φτιάχνουμε τους κουραμπιέδες μας. Τι είναι αυτό? Ροδόνερο. Α, νόμιζα θα πεις αποσμητικό. Όχι. Δεν είναι αποσμητικό, είναι ροδόνερο. Είναι ροδόνερο. Λοιπόν, ψεκάζουμε με ροδόνερο. Έχουμε άχνη ζάχαρη. Και τώρα θέλω να το ζήσετε πραγματικά. Αφήστε να χιονίσει. Μην το λυπηθείτε. Εδώ. Τέλεια. Και μόλις χιονιστούν οι πρώτοι, τι κάνουμε? Βάζουμε τους άλλους από πάνω. Ακριβώς την ίδια λογική. Δεν είναι φανταστικό γλυκό? Κάποια γλυκά, όπως είναι οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, πραγματικά απορώ για ποιο λόγο τα τρώμε μόνο Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα κουραμπιδάκια είναι τέλεια να τα τρως όλο τον χρόνο. Σωστά. Γιατί να τα τρώμε μόνο Χριστούγεννα? Τι κάνουμε ξανά? Σε πόση ώρα μπορείς να φας 2 κιλά κουραμπιέδες? Σε καμιά εβδομάδα, εσύ. Ένα καφέ στο μπαλκόνι, δεν το έχεις? Θα πρέπει να το... Δεν θα σε αφήσω έτσι. Θα σου δώσω όλη την πιατέλα να την πάρεις και να ελέγξεις σε πόση ώρα μπορείς να την καταναλώσεις. Okay. Εγώ θεωρώ ότι σε 2 με 3 μέρες το έχεις. Αναλόγως βέβαια πόσα κοτόπουλα και παϊδάκια φας την ημέρα. Άμα είσαι στεγνός από παϊδάκι, είμαι σίγουρος πως οι κουραμπιέδες θα σε γεμίσουν. Λοιπόν, καλά εντάξει. Δεν είναι τυχαίο το ότι βγήκαν ακριβώς οι κουραμπιέδες για να γεμίσει όλο το θέμα. Εντάξει εδώ. Και ο τελευταίος, εδώ. Και let it snow, let it snow, let it snow. Τεν 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 τεν. Οι καλύτεροι κουραμπιέδες είναι αυτοί και μόλις τους φτιάξετε θα το καταλάβετε κι εσείς. Παναγία. Χρόνια σας πολλά. Για τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, ζάχαρη άχνη και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα με το φτερό μέχρι να αφρατέψει και να ασπρίσει το μείγμα. Προσθέτουμε τη βανίλια σε σκόνη, ανθόνερο, το λικέρ πικραμύγδαλο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Σπάμε το αμύγδαλο για να το κάνουμε τρίμα, προσθέτουμε αλεύρι και αλάτι και το βάζουμε στον κάδο του μίξερ. Ανακατεύουμε το μείγμα με μία κουτάλα πολύ απαλά και μόλις ομογενοποιηθούν τα υλικά, ανακατεύουμε με τα χέρια μας. Πλάθουμε μπαλάκια 30 γραμμαρίων το κάθε ένα και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Πιέζουμε ελαφρά στο κέντρο με το δάχτυλό μας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Βάζουμε μία στρώση από τους κουραμπιέδες στην πιατέλα σερβιρίσματος, ψεκάζουμε με ανθόνερο και πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλους τους κουραμπιέδες και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Παίρνεις τον κουραμπιέ, τεινάζεις να φύγει παραπανίσια, άχνη ζάχαρη. Είναι πραγματικά τόσο γεμάτη σε γεύση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ποιοτικό βούτυρο, γιατί το βούτυρο έχει όλο το άρωμα στο κουραμπιέ. Το αμύγδαλο το ακούς όσο πρέπει, είναι τραγανό όσο πρέπει, αφράτο όσο πρέπει, λιώνει στο στόμα όσο πρέπει. Γενικά, αυτός ο κουραμπιές είναι όσο πρέπει για να είναι τέλειος.